Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ανόρθωσης, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή της ομάδας μας, Αν όλα στην φόρα, γεμάτη και η εβδομάδα που μας πέρασε με την ομάδα μας να αποχαιρετά την Ευρώπη. Η προσοχή πλέον είναι στραμμένη στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο. Χθες η ομάδα μας επέστρεψε στις νίκες που τόσο επιζητούσε. Θα τα δούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο μαζί και με τον φιλοξενούμενό μας, αλλά και μέσα από ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν. Έχουμε βεβαίως και εκπλήξεις, αλλά και ένα νέο διαγωνισμό, ο οποίος θα τεθεί σε λίγο σε ισχύ. Πάμε όμως πρώτα να καλωσορίσουμε αμέσως τον απόψινό μας προσκεκλημένο, Κύπριος απόψινός μας φιλοξενούμενος. Ο Τζίμις του Κυπριακού Ποδοσφαίρου βρίσκεται στην ομάδα μας από τον Ιανουάριο του 2020, ένας από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κύπρου στο ποδόσφαιρο. Δημήτρης Χριστοφή είναι απόψε μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ορίσες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ απόψε μαζί μας, γιατί είσαι και ένα άτομο το οποίο δεν επιλέγει συχνά να δίνει συνεντεύξεις, πόσο μάλλον και τηλεοπτικές, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σίγουρα. Ήμουν πάντα πιο χαμηλών τόνων και αυτό προσπαθώ να κρατήσω μέχρι το τέλος. Προετοιμάσαι να τα λες όλα μέσα από το κήπεδο και την αγωνιστική σου πορεία. Λοιπόν, πρώτα πριν να ξεκινήσουμε με την συζήτησή μας, θέλω να ζητήσω την βοήθειά σου να αναδείξουμε μαζί και τον τυχερό του διαγωνισμού που έτρεχε καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης μας εκπομπής. Μεγάλο το ενδιαφέρον από τους φίλους της ομάδας μας και για αυτό τον διαγωνισμό. 156 συμμετοχές στο σύνολο και θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι και το 156 για τον τυχερό. Θα πάμε το νούμερο που φοράω στη φανέλα, το 77. Το 77 λοιπόν, μέχρι να μας ενημερώσουν και από την παραγωγή της εκπομπής, να πούμε ότι για τον μεγάλο νικητή θα υπενθυμίσω ότι θα είναι και αυτός ή αυτή που θα κερδίσει ένα jacket επίσημο προϊόν του UEFA Europa Conference Link με το σήμα της ομάδας μας αξίας 99 ευρώ. Και έχουμε τον τυχερό, όπως με ενημερώνουν, είναι ο φίλος Βασίλης Ζορπάς, το τηλέφωνο το οποίο τελειώνει σε 652. Φίλε Βασίλη, είσαι μεγάλος τυχερός, συγχαρητήρια. Θα επικοινωνήσει μαζί σου πάρα πολύ σύντομα και η παραγωγή της εκπομπής για να σε ενημερώσει σχετικά. Εσείς όμως, φίλες και φίλοι, οι οποίοι δεν φανήκατε μέχρι στιγμής τυχεροί, μην ανησυχείτε, καθώς αυτή τη στιγμή αρχίζει ένας νέος διαγωνισμός. Τίθεται άμεσα σε ισχύ. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης και το ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference Link που χρησιμοποίησαν οι ποδοσφαιριστές μας και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια τους, υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Ο διαγωνισμός θα τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της απόψινής μας εκπομπής αλλά και στην επόμενη μας εκπομπή, την ερχόμενη Τρίτη. Γι' αυτό ξεκινάτε από τώρα να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο 5533. Όσες περισσότερες φορές στείλετε μήνυμα, τόσες περισσότερες και οι συμμετοχές και οι πιθανότητες για να είστε ο μεγάλος νικητής. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην πρώτη εκπομπή του 2022. Κάπου εδώ, Δημήτρη, θα μου δώσει ακόμα ένα λεπτάκι να πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής. Να δούμε τη σχετική κάρτα. Την Παρασκευή η Πάφος κέρδισε την ΑΕΛ με 1-0, ενώ το Σάββατο η ΠΑΕΚ έχασε από τον Εθνικό Άχνας με 0-2. Την Κυριακή ο Απόλλωνας ιτήθηκε από τον Άρη με 0-2, ενώ ο Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ τελείωσαν στο 1-1. Την Δευτέρα χθες η Ομόνια τελείωσε τον αγώνα με 1-1 με την ΑΕΚ, ενώ η ομάδα μας επικράτησε της Δόξας με 2-0. Ακολουθεί η κάρτα με την βαθμολογία. Πρώτη είναι η ομάδα της ΑΕΚ με 28 βαθμούς μαζί με τον Απόλλωνα. Στην τρίτη θέση ο Άρης με 26 βαθμούς. Ακολουθεί η Πάφος με 18. 17 η Ομόνια, ενώ στην 7η θέση η ομάδα μας με 16 βαθμούς μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΑΠΟΕΛ. Στην 9η θέση η ΑΕΛ με 12, 11 βαθμούς η Δόξα και η ΠΑΕΚ, ενώ στην 12η θέση είναι ο Εθνικός Άχνας. Ακολουθεί η κάρτα με την 14η αγωνιστική. Την Παρασκευή ο Άρης αναμετράται με την ΠΑΕΚ στις 7, ενώ το Σάββατο Εθνικός Άχνας Ανόρθωση στις 5 το απόγευμα. Στις 7 το βράδυ, εξάλλου, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τον Απόλλωνα στο GACP, σε έναν αγώνα τον οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσα από τις συχνότητες της CableNet. Την Κυριακή η ΑΕΛ υποδέχεται στις 5 το απόγευμα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 7 ακολουθεί ο αγώνας Δόξα Ομόνια στις 7, όπως είπαμε το βράδυ. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η 14η αγωνιστική με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Πάφο FC. Ακολουθεί καρτόμερους top scorers της ομάδας μας. Πρώτος ο Άμρου Άρτα με 5. Ακολουθεί Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και Κωστάκης Αρτηματάς με 3. 2 γκολ σημείωσε ο Νίκος Καλτσάς, ενώ από 1 Άντερσον Κορέια, Νίκα Κατσαράβα, Μίλος Τέλετιτς και Χοφχάνες Χαμπαρτσουμιάν.
ενώ στους top assists πρώτος ο Αμουάρτα με 4 και από μία Τζόζεφ Χουσμπάουερ, Νίκος Καλτσάς, Άντερσον Κορέα, Νίκα Κατσαράβα, Μίλος Ντέλετιτς, Δημήτρης Χριστοφή, ο οποίος βρίσκεται απόψε μαζί μας, και Χοφχάνες Χαμπαρτσουμιάν. Δημήτρη, επιστρέφουμε κοντά σου. Πάρα πολύ θετική η εμφάνιση της ομάδας μας και το αποτέλεσμα που πήρε. Ήταν ένα εκπληκτικό βράδυ με την επιστροφή στις νίκες για την ομάδα μας που τόσο πολύ είχε ανάγκη. Θα ήθελα να μου πεις το δικό σου πρώτο σχόλιο για αυτό τον αγώνα. Μπορώ να πω ότι ήταν μια από τις ολοκληρωμένες προσπάθειες που είχαμε και πολύ καλές εμφανίσεις στη φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα, όχι στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι πήραμε το ζητούμενο που ήταν οι τρεις πολύτιμοι βαθμοί, γιατί νομίζω εδώ που φτάσαμε ήταν πάρα πολύ κομβικό το σημείο χθες και ευτυχώς για μας ήρθαν όλα μαζεμένα και η καλή εμφάνιση και οι τρεις βαθμοί που τους θέλαμε πάρα πολύ για να μας βοηθήσουν στη συνέχεια. Αυτή ήταν η ανόρθωση που ξέραμε, αυτή η ανόρθωση που αγαπήσαμε, της ουσίας και της ποιότητας. Και ο κόσμος ρωτάται γιατί τόσο καιρό μας έλειπε όλη αυτή η εμφάνιση, οι καλές εμφανίσεις. Πού το αποδίδεις εσύ αυτό? Εντάξει, μπορώ να πω φέτος όμως σταθήκαμε και σε κάποια παιχνίδια άτυχη, γιατί δεν ήταν το αποτέλεσμα που έπρεπε να ήταν. Δηλαδή, αν δούμε αντικειμενικά τα παιχνίδια, χάθηκα βαθμοί που μπορώ να πω ότι άδικα χάσαμε φέτος. Που αν τους είχαμε και κάποιους βαθμούς, δεν λέω πάρα πολλούς, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πιστεύεις ότι τώρα που τελείωσαν και τα διπλά παιχνίδια και τα ταξίδια, θα μπορεί η ομάδα να επανέλθει, να είναι και πιο φρέσκια και με περισσότερες δυνάμεις και πιο σταθερή στην απόδοσή της? Νομίζω πως ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο νομίζω μια κυπριακή ομάδα να παίζει σε 2 ή 3 ταμπλό. Φαίνεται και στο παρελθόν που είχε και άλλες ομάδες. Και νομίζω ότι τώρα δεν έχουμε άλλη επιλογή και νομίζω θα μας βοηθήσει και η συνέχεια. Σε είδαμε και εσένα με την είσοδό σου στον αγώνα χθες ότι έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης. Θα ήθελα να μου πεις έτσι πώς είδες αυτή την απόφαση του προπονητή και σε ποια θέση εσύ προτιμάς να αγωνίσεις? Εντάξει, με τον κύριο Τιμούρ στο πρόσωπο μου εμένα μπορώ να περιμένω όλα, γιατί χρησιμοποιήθηκα σε πάρα πολλές θέσεις. Και εγώ με τη σειρά μου που κληθώ να παίξω με την επιλογή του προπονητή, προσπαθώ να γίνω τον καλύτερο με αυτό. Άρα σε όποια θέση και αν παίξεις, θεωρείς ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις? Σίγουρα, εντάξει. Τώρα μετά από αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο, μπορώ να πω ότι για μένα είναι όλες το ίδιο οι θέσεις. Φτάσαμε ήδη στα μέσα Δεκεμβρίου και σίγουρα περιμέναμε μια πάρα πολύ καλύτερη θέση και στον βαθμολογικό πίνακα. Κάνοντας έτσι ένα μίνι απολογισμό από την μέχρι στιγμής πορεία της ανόρθωσης, τι θα μας έλεγες εσύ, τι θα κρατούσες από αυτές τους τρεις μήνες? Εντάξει, σίγουρα όλοι κρατάμε τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάτε, αυτό πήγαμε να καταφέρουμε και ειδικά το τελευταίο παιχνίδι, τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι ελπίζουμε να ξαναέρθει σε κάποια κυπριακή ομάδα, αλλά δεν είναι εύκολο να καταφέρνεις να προσπαθείς και να είσαι εκεί να περάσεις στην επόμενη φάση. Θεωρείς ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και σε καλύτερη θέση, έτσι δεν είναι? Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Ναι, αντικειμενικά ναι, αλλά εντάξει, μου είπες ότι έχω καταφέρει μέχρι στιγμή. Νομίζω ότι το σημαντικό ήταν αυτά που κάναμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, κάποιος ανορθωσιάτης, αν το ρωτήσεις πριν 5 μήνες ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, θα σου λέγε ότι καταφέραμε τώρα είναι και πάρα πολλά. Αλλά τώρα εντάξει, τώρα βλέπουμε το πρωτάθλημα, είναι διαφορετικά και ειδικά η νοοτροπία μας στην Κύπρο, βλέπουμε όλοι το τώρα. Δεν μπορούμε να δούμε και το πριν. Εντάξει, θα επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο τώρα που δεν έχουμε άλλες επιλογές. Τώρα που αλλάζει και το πρόγραμμά σας, υπάρχουν οι δυνατότητες να ξεκολλήσουμε από αυτή την θέση και να ανεβούμε κάποια σκαλοπάτια? Για μένα υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά εντάξει, δώσαμε και χθες το μήνυμα ότι νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αντεπίθεση. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να κρατήσουμε αυτά τα νικηφόρα αποτελέσματα. Αυτό που δείξαμε χθες νομίζω ότι μπορούμε. Μπροστά μας έχουμε ακόμη 2 παιχνίδια, θεωρητικά με 2 πιο αδύναμες ομάδες. Πώς βλέπεις εσύ να εξελίσσεται από εδώ και στο εξής η όλη πορεία της ομάδας? Εντάξει, αδύνατες δεν τις θεωρείς, γιατί αν δούμε ότι όλες οι ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία έχασαν από τις που λέμε πιο αδύνατες ομάδες στα χαρτιά. Νομίζω ότι άλλαξαν τα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Βλέπουμε ομάδες που άλλα χρόνια ήταν ψηλά, τώρα να είναι στα πολύ χαμηλά σκαλοπάτια.
Και πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ καλό και όλοι θα χάσουν βαθμούς και όλοι θα πάρουν από εκεί που δεν το περιμένουν. Πού αποδίδεις όλη αυτή την αλλαγή στο φετινό πρωτάθλημα? Εντάξει, νομίζω ότι ανεβήκαμε επίπεδο σαν κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί δυνάμωσαν και μικρές ομάδες, δυναμώνουν και μεγάλες και οι λεπτομέρειες είναι πολύ μικρές. Δηλαδή, αν επιστρέψουμε πριν μια δεκαετία, οι μεγάλες ομάδες πήγαν στο δίπεδο φιλάθλια το 6-5-4-0. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά πράγματα και φαίνονται και από τον βαθμολογικό πίνακα ή από την κάθε αγωνιστική, από τα αποτελέσματα όλων των παιχνιδιών. Άρα, αναμένουμε ουσιαστικά ότι κάθε αγώνα εσείς τον βλέπετε ως ισότιμο και με την ανόρθωση και πάτε με full συγκέντρωση. Σίγουρα, έτσι φαίνεται. Από όλες τις ομάδες, είπα, αν βλέπουμε και τα σκορ, όλα είναι κλειστά τα σκορ. Ωραία, και έχουμε και τον Ιανουάριο τα συνεχόμενα ντέρπι βεβαίως ενώπιόν μας. Είναι κάτι το οποίο σας αγχώνει λίγο περισσότερο? Εντάξει, μπορώ να πω, όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν ντέρπι παρά να παίζουν τα θεωρητικά μικρά παιχνίδια. Είναι και με τον κόσμο. Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν τα μεγάλα παιχνίδια. Θα σε ρωτήσω και εσύ αυτό που ρώτησα και τους προηγούμενους συμπαίκτες σου που ήρθαν εδώ στην εκπομπή. Ποια κυπριακή ομάδα θεωρείς πιο σταθερή μέχρι στιγμής, πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική? Φάνηκε ότι είναι η ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Αλλά εντάξει, για άλλες ομάδες πιο κάτω που έρχονται, νομίζω είναι ανταγωνιστικές φέτος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε και τα όλα όσα έγιναν χθες βράδυ στο Αντωνής Παπαδόπουλος και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και στο σημείο αυτό πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε με τον φιλοξενούμενό μας, ο Δημήτρης ο Χριστοφή είναι απόψε μαζί μας για να συζητήσουμε τα της Ευρώπης αλλά και την πορεία του στην ανορθώση σε πάρα πολύ λίγο.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μαζί με τον Δημήτρη Χριστιοφή. Πρώτα να σας θυμίσω όμως ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας, βρίσκεται σε εξέλιξη. Στέλνετε μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης, το όνομα τεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference Link που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας στις προπονήσεις και τα παιχνίδια τους, υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Στέλνετε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε στο 5533 για να εξασφαλίσετε περισσότερες συμμετοχές και περισσότερες πιθανότητες για να είστε μεγάλος τυχερός ή τυχερή. Να υπενθυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός θα τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της απόψινής μας εκπομπής αλλά και της επόμενης, την ερχόμενη Τρίτη. Και ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί στην πρώτη εκπομπή του 2022. Επιστρέφουμε στον φιλοξενούμενό μας Δημήτρη, στο κομμάτι της Ευρώπης τώρα. Άπαντες απογοητευμένοι, ωστόσο και περήφανοι για το που έφτασε η ομάδα μας. Είδαμε αυτό τον αγώνα την προηγούμενη Πέμπτη με την Παρτιζάν. Μια πρόκριση που άνετα θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά φαίνεται ότι η τύχη μας γύρισε την πλάτη, έτσι δεν είναι? Εντάξει, να κρατήσω το απογοήτευση, δεν είναι για όλους, ειδικά τους ανορθωσιάτες. Εντάξει, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ήταν λίγο απογοήτευση, αλλά και ότι θα μπορούσαμε, στο τέλος λες ότι θα μπορούσαμε. Δεν το περίμενε κανείς να φτάσουμε μέχρι εκείνο το σημείο, αλλά με πάρα πολλή προσπάθεια νομίζω και θέληση από όλους τα παιδιά, νομίζω καταφέραμε και μπορούσαμε να καταφέρουμε και το επόμενο βήμα. Λίγο για αυτό τον αγώνα τον τελευταίο με την Παρτιζάν, θέλω να μου πεις έτσι πώς είδες την ανόρθωση. Πιστεύω ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δικαιούμαστε την νίκη και την πρόκριση όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Μπορούσαμε όμως να πηγαίναμε με καλύτερες προϋποθέσεις, ενώ βαθμολογικά όπως εξελίχθηκε η βαθμολογία στο τέλος μπορούσαμε να είχαμε κάποιους ακόμα βαθμούς και θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για μας αν περνούσαμε και με την ισοπαλία. Είχες και εσύ την δική σου ευκαιρία, μια χρυσή ευκαιρία την οποία αν τελικά μπορούσες να σκοράρεις όλα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Μπορώ να πω ότι θα είναι ευκαιρία που θα κρατούμε όλοι οι ανορθωσιάτες και εγώ προσωπικά σε όλη τη ζωή μου μετά. Τι πήγε λάθος, θεωρείς, και μας κράτησε πίσω από αυτή τη νίκη? Ήταν και λίγο το οι καιρικές συνθήκες, γιατί εκεί στην Σερβία είναι συνηθισμένοι με το κρύο. Εμείς τώρα εντάξει, εδώ. Σίγουρα είναι και απίστευτο σε αυτό το γήπεδο που παίξαμε. Δηλαδή, εγώ παίζω αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά να δω τέτοιες καταστάσεις σε ένα γήπεδο. Και απορώ πώς τους εγκρίνουν να παίζουν και σε έτσι παιχνίδια αυτούς. Δηλαδή, τι είδες εσύ σε αυτό το γήπεδο? Και ο Χορτοτάπητας ήταν πάρα πολύ κακός και τα ποδητήρια. Εντάξει, είναι ιστορικό γήπεδο, αλλά απορώ γιατί δεν επιτρέπεται να παίζει στον Παπαδόπουλο η ανόρθωση και να παίζουν αυτές οι ομάδες σε έτσι γήπεδα και έτσι συνθήκες. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, να πάμε να δούμε το τρίτο μάρι της αναμέτρησης με την Παρτιζάν αλλά και του ταξιδιού στην Σερβία.
Μιας και είδαμε και τις εικόνες από το ταξίδι, θα ήθελα να μου πεις εσύ την δική σου εμπειρία από όλο αυτό το ταξίδι και στην Σερβία αλλά και γενικότερα στα ταξίδια τα ευρωπαϊκά. Δύο λόγια για την εμπειρία σου. Σίγουρα είναι κάτι που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί φεύγεις από την καθημερινότητα, πάεις στην Ευρώπη, βλέπεις νέα γήπεδα, νέες εγκαταστάσεις και είναι εμπειρίες που πιστεύω θα είναι χαραγμένες σε κάθε ποδοσφαιριστή στο μυαλό του. Η καλύτερη χώρα η οποία σας υποδέχθηκε με τον καλύτερο τρόπο ποια ήταν, αν μπορούμε να πούμε. Εντάξει, μην ξεχνάς, αγωνίστηκα για 2 χρόνια στην Ελβετία. Mm-hmm. Τα γήπεδα της Ελβετίας ήταν κάτι άλλο που λέμε. Ήταν τα καλύτερα, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα που το ταξίδι στην Ευρώπη τελείωσε, βλέποντας και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, θεωρείς ότι πώς θα χαρακτήριζες ουσιαστικά την πορεία της ομάδας στην Ευρώπη? Εντάξει, η πορεία στην Ευρώπη ήταν κάτι περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Γιατί να λέμε για τα πράγματα με την πραγματικότητά της. Δηλαδή, ήταν ο στόχος μας να βγούμε στην Ευρώπη, βγήκαμε, ήταν ο στόχος μας να προκριθούμε, καταφέραμε και ήταν ο στόχος μας να κάνουμε ό,τι πιο πολλά μπορούμε. Που όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τελευταία στιγμή, τελευταίο παιχνίδι, μπορούσαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Ισοπαλίες και με τη Φλόρα Ταλίν τελικά μας τύχησαν. Θα μπορούσαμε πέραν των ισόδων. Ήταν και ένα μπουστάρισμα ουσιαστικά αυτές οι νίκες και σε τοπικό επίπεδο, γιατί είχαμε διάφορα και με την ψυχολογία σας εδώ. Σίγουρα με τα απογοητευτικά αποτελέσματα μέχρι πρότινος να σας βοηθούσαν και να προχωρήσετε, έτσι δεν είναι? Μπορούσαμε να είχαμε τις νίκες με τη Φλόρα, να είχαμε πιο πολλούς βαθμούς, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή κερδίσαμε την Γάντι που δεν το περιμέναμε και πήγαμε και στην Παρτιζά και παρολίγο να πάρουμε την πρόκριση. Πίστευες δηλαδή ότι θα φτάναμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι και θα ζητούσαμε την πρόκριση, θα πετούσαμε την πρόκριση, ήταν ένα όνειρο απάτηλο? Και ναι και όχι. Οι ποδοσφαιριστές σίγουρα το πιστεύουμε, αλλά αν δεν φτάσει η στιγμή να είσαι εκεί, είναι όνειρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διακοπή και πάλι και επιστρέφουμε με την πορεία του Δημήτρη Χριστοφή, αλλά και με εκπλήξεις. Επιστροφή στο στούντιο, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Στέλνετε μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης, το ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference Link που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας στις προπονήσεις και στα παιχνίδια τους, υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Ο διαγωνισμός θα τρέχει καθ' όλη την διάρκεια της απόψινής μας εκπομπής αλλά και στην εκπομπή στην ερχόμενη Τρίτη. Και ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με τον νικητή να ανακοινώνεται κατά την πρώτη εκπομπή του 2022. Στέλνετε λοιπόν όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε για να αποκτήσετε και περισσότερες συμμετοχές και περισσότερες πιθανότητες να είστε ο μεγάλος ή μεγάλη τυχερή αυτού του διαγωνισμού. Βεβαίως θα ακολουθήσουν και πάρα πολλοί άλλοι διαγωνισμοί και στην συνέχεια. Επιστρέφουμε στον φιλοξενούμενό μας, ο Δημήτρης Χριστοφή είναι μαζί μας. Δημήτρη, ο κόσμος της ομάδας για ακόμη μια φορά απέδειξε πως είναι η δύναμη της ανόρθωσης και στο Βελιγράδι ήταν εκεί να σας στηρίζει, να σας δίνει έναν παλμό, μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Θα ήθελα να μου πεις και εσένα πώς σε βοήθησε και εσένα αλλά και την υπόλοιπη ομάδα η παρουσία, η τόσο έντονη παρουσία του κόσμου στο συγκεκριμένο γήπεδο αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια και τα ευρωπαϊκά τα εκτός έδρας. Πάνω απ' όλα θέλω να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί οι συνθήκες που ζούμε στην καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολες πλέον. Mm-hmm. Και για να στερηθείς κάτι, για να ταξιδεύσεις, να έρθεις με την ομάδα σου, είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα. Μπορώ να πω και ήταν συγκλονιστική από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Νομίζω ότι το έζησαμε κι εμείς και αυτοί συναρπαστικά τα πράγματα. Όπως είπα, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήταν και οι καιρικές συνθήκες πάρα πολύ ακραίες. Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Δεν σταμάτησαν λεπτό. Mm-hmm. Τελείωσε το παιχνίδι και ακόμα συνέχιζαν αυτοί. Επειδή είσαι και ένας από τους ανθρώπους που πάντα μιλάνε με ωραίο τρόπο για την κερκίδα μας και ο κόσμος σε εκτιμάει αυτό, θα ήθελα και εσύ να μου πεις την δική σου εμπειρία και πώς λαμβάνεις και νιώθεις αυτή την αγάπη και την στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό σου. Παίζει σημαντικό ρόλο, όντως.
και φάνηκε όχι μόνο στο πρόσωπο δικό μου, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, γιατί αν πάρουμε παράδειγμα το τελευταίο παιχνίδι, ο λόγος που λέω το τελευταίο, επειδή τους στερηθήκαμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά τον κόσμο, όλες οι ομάδες, φάνηκε και στην απόδοση των παιχτών. Όπως είπα, να τους πούμε ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί άλλο να τα λες και άλλο να τα ζεις. Εμείς τα ζήσαμε και ήταν και οι καιρικές συνθήκες πάρα πολύ κακές. Ο κόσμος γενικότερα σε πλησιάζει, σου στέλνει μηνύματα, σου μιλάει στον δρόμο, σε χαιρετάει. Πώς γίνεται λέει, αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο? Εντάξει, υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά σε κάποιον πρόσωπο. Εγώ τους ευχαριστώ, είτε καλοπροαίτερη είτε είναι, είτε και το αντίθετο. Για μένα πάντα τον κόσμο ή τον φίλαθλο ή τον απλό το βλέπω σαν να είμαι και εγώ ένας κανονικός άνθρωπος. Θα ήθελα να μου πεις έτσι λίγο την εμπειρία σου, τι έχεις ζήσει, γιατί μας είπες ότι έχεις ζήσει και κάποια, σου είπαν και αρνητικά κάποια σχόλια. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αυτά. Είτε αρνητικά είτε θετικά, είναι καλοπροαίρετα και εξαρτάται πώς θα τα επεξεργαστείς. Σίγουρα παίρνεις εσύ κάθε μήνυμα με τέτοιο τρόπο που να μπορείς να γίνεις και εσύ καλύτερος, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, ναι. Από οποιοδήποτε ό,τι σου πει, το παίρνεις, το επεξεργάζεσαι, αν θες το κρατάς, αν θες το αφήνεις στο περιθώριο. Πιστεύεις ότι και η επιστροφή των οργανωμένων στα γήπεδα θα βοηθούσε περαιτέρω την αγωνιστική πορεία της ανόρθωσης? 100%. Αυτό φάνηκε και στα παιχνίδια που τις είχαμε δίπλα μας. Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε τι ετοίμασε και η ομάδα της εκπομπής για αυτό τον μοναδικό κόσμο της ανόρθωσης και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Απίστευτες οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής, Δημήτρη. Ο κόσμος ήταν εκεί, στήριζε την ομάδα μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Δεν πτωήθηκε ούτε από τις καιρικές συνθήκες. Φώναζε με πάθος υπέρ της ομάδας. Ήταν συγκλονιστική. Για άλλη μια φορά τους ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα στα δικά σου και τη συνδική σου πορεία στην Ανόρθωση. Είσαι στην ομάδα μας εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για την δική σου εμπειρία, για το πόσο ευχαριστημένος είσαι στην Ανόρθωση αυτά τα 2 χρόνια. Όντως είμαι πολύ ευχαριστημένος. Οι πορείες ήταν πάρα πολύ καλές. Η πρώτη χρονιά ήταν που χάθηκε ο τίτλος. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε πώς χάθηκε. Η δεύτερη είχαμε τους στόχους μας, κατακτήσαμε το κύπελλο που ήταν ένας από τους στόχους μας και η τρίτη νομίζω ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με πολύ καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Εντάξει, τώρα θα συγκεντρωθούμε στο πρωτάθλημα που ήταν και αυτός ένας στόχος μας και το κύπελλο που είναι πάλι ο στόχος μας, να διατηρήσουμε το τρόπο που είχαμε πέρσι. Από αυτό το διάστημα των 2 ετών που βρίσκεσαι στην ομάδα, ποια είναι τα καλά που κρατάς και ποια τα αρνητικά ενδεχομένως? Εντάξει, είναι μόνο θετικά, είναι μόνο καλά και είναι αυτά που αναφέρθηκα. Ήταν η κατάκτηση του κυπέλλου και η είσοδό μας στους ομίλους. Το καλοκαίρι έγινε και ανανέωση του συμβολαίου σου. Είναι κάτι το οποίο φανερώνει και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σίγουρα, αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί με το να επιμένουν οι άνθρωποι της Ανόρθωσης και το προμηθευτικό να παραμείνω στην ομάδα, φαίνεται ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το πρόσωπό μου. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος, μπορώ πιστεύω να βοηθήσω περισσότερα την ομάδα. Τι εννοείς δηλαδή? Σε ατομικό επίπεδο. Mm-hmm. Μπορώ και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω πιο πολλά. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα από τον Δημήτρη? Εντάξει, ο Δημήτρης να περιμένει ότι πάντα όποτε κληθεί είναι τον καλύτερο του εαυτό. Mm-hmm. Να βοηθήσει την ομάδα. Γενικότερα την δική σου πορεία στην Ανόρθωση αυτά τα 2 χρόνια δηλαδή, πώς θα την χαρακτηρίζεις? Είναι αρκετά ικανοποιητική για μένα, mm-hmm, σε ατομικό επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι έχω ακόμα να δώσω και μπορώ. Η δική σου σχέση με τον Τιμούρ και τη Σπάγια ποια είναι? Είναι μια σχέση όπως έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Υπάρχει ένας σεβασμός στο πρόσωπό μου, όπως υπάρχει και ο σεβασμός στο πρόσωπο του κάθε προμονητή. Ποιος είναι ο Δημήτρης εκτός γηπέδων, θα ήθελα να μας πεις, γιατί εντός του γηπέδου λίγο πολύ ξέρουμε πώς συμπεριφέρεσαι. Θα θέλαμε να μας πεις έτσι και λίγο για την καθημερινότητά σου, αλλά και ως πατέρας. Εντάξει, βασικά ο Δημήτρης είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Μπορώ να πω που συναστρέφεται με όλο τον κόσμο, έχει αρκετούς φίλους. Η καθημερινότητα μου είναι όπως απλά ένας απλός άνθρωπος. Να μας πεις λίγα λόγια παραπάνω, δηλαδή ξεκινάτε την ημέρα σας με προπόνηση και στην συνέχεια? Στη συνέχεια, εντάξει, θα ακολουθήσει να πάω προς το σπίτι, θα πάρω τα παιδιά από το σχολείο, έχω 2 παιδιά και μετά το απόγευμα θα περάσω όσο πιο πολύ χρόνο μπορώ με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου και τα 2 μου παιδιά. Τα παιδάκια σου πόσο χρονών είναι? 6 και 4. Είναι και τα 2 αγοράκια? Ναι, ναι. Θα ακολουθήσουν τον δρόμο του πατέρα τους, πιστεύεις? Εντάξει, ο δρόμος του πατέρας τους είναι αρκετά δύσκολος, όπως και του κάθε ποδοσφαιριστή και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα ότι τα παιδιά του κόσμου μακάρι να είναι καλά, υγιείς και υπάρχουν και άλλα αθλήματα και άλλα επαγγέλματα. Δεν είναι έτσι απλά όπως φαίνονται οι ποδοσφαιριστές στην τηλεόραση. Στερούνται πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές θυσίες για να φτάσεις σε ένα ψηλό επίπεδο. Απλώς το μήνυμα που θέλω να δώσω, να μην βάζουν πίεση στα παιδιά, να μην έχουν απαιτήσεις οι γονείς μόνο για το ποδόσφαιρο. Μια συμβολή που θα έδινες τώρα στους νέους που θέλουν, αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο, ποια θα ήταν αυτή? Η συμβουλή είπα ότι εντάξει, θα δουλεύουν με την, και με τη βοήθεια του Θεού, πάνω απ' όλα είναι η υγεία, γιατί ζούμε τις καταστάσεις που ζούμε τώρα, αυτά που ακούμε δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, δηλαδή δεν πρέπει να δίνουμε 100% μόνο για το ποδόσφαιρο. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο, ακολουθούμε το ποδόσφαιρο, αλλά η ζωή υπάρχουν και άλλα καλά πράγματα. Εσύ πώς ξεκίνησες την δική σου πορεία, αυτή η όλη αγάπη με το ποδόσφαιρο, πώς ξεκίνησε, για τα πρώτα σου βήματα θα ήθελα να μας πεις? Εντάξει, τα πρώτα μου βήματα, όπως και εμένα, όπως και άλλους ποδοσφαιριστές, έγιναν στο χωριό που ήμουν στη Σωτήρα, εκεί όπου έπαιζε ο αδερφός μου, ο πιο μεγάλος ποδόσφαιρος στον Ονίσυλλο. Και σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ, όπως όλοι, από τον Ονίσυλλο, από τις ακαδημίες. Μετά με τη βοήθεια του Θεού και συγκυρίες και η αγάπη που είχα για το ποδόσφαιρο, μου οδήγησε να τραβήσω αυτό το δρόμο. Υπήρξε κάποιο άτομο το οποίο θεωρείς ότι οι δικές σου ενέργειες και αποφάσεις και προς το πρόσωπό σου σε βοήθησαν ώστε να είσαι ο Δημήτρης που ξέρουμε σήμερα και ως ποδοσφαιριστής? Εντάξει, ως προπονητές υπήρχαν πάρα πολλοί, αλλά εντάξει, ήταν με τη βοήθεια του αδερφού μου που ξεκίνησα και είχα την όθηση να ακολουθήσω το ποδόσφαιρο. Υπάρχει κάποιος προπονητής τον οποίο θυμάσαι έτσι με πάρα πολύ έντονα συναισθήματα και αγάπη, γιατί πίστεψε σε σένα? Εντάξει, δεν μπορώ να αναφέρω ένα προπονητή, αλλά με βοήθησαν αρκετοί.
Για να πάμε να δούμε τώρα τι έχει να μας πει ο κύριος Απόστολος Μακρίδης για εσένα. Τον έχουμε μαζί μας μέσω διαδικτύου. Κύριε Μακρίδη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήσασταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πίστεψε στον Δημήτρη όταν ήταν 15-16 ετών, πίστεψε στο ταλέντο του και πόνταρε σε αυτόν πάρα πολλά. Τον ρίξατε ως βασικό στην ομάδα του Ονίσιλου. Θα ήθελα να μας πείτε για τον Δημήτρη, τι είδατε σε αυτό το παιδί των 15 ετών. Καταρχήν, μόνο και ο Δημήτρη θα έβγαινα στην τηλεόραση, γιατί κάθε 4 χρόνια μπορεί να βγαίνω, οπότε έχει καμιά διοργάνωση. Ο Δημήτρης ήταν μια από τις πιο όμορφες, η πορεία του Δημήτρη της ζωής μου. Είμαι αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Πηγαίνοντας στον Ονίσιλο, μην το βλέπετε τώρα που είναι έτσι, ήταν πολύ κοντός, μικρός όμως. Αλλά είχε ένα απίστευτο πάθος και πίστευε πολύ στον εαυτό του, είχε ποδοσφαιρικό θράσος. Ο χαρακτήρας του παραμένει ο ίδιος. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του και για την ηλικία του ξεχώριζε. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό που μετά το έλεγα και στους μικρούς των εθνικών ομάδων όταν δούλευα για να καταλάβουν το ότι για να παίξεις πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Παίζαμε με το Θόηλα Κατάμιας, θυμάμαι, και είχε έρθει ο προπονητής της Ένωσης για να παρακολουθήσει. Τον χάσαμε τον κύριο Μακρίδη. Να φτιάξουμε εδώ λίγο τα τεχνικά ζητήματα. Δημήτρη, πόσο καιρό έχεις να δεις τον κύριο Μακρίδη? Διατηρείτε έτσι η επαφή? Ναι, διατηρούμε. Εντάξει, οπότε παίζουμε τώρα που είναι στην Άχνα, το βλέπω εκεί, μιλάμε, έχουμε επαφή, είχαμε πάρα πολύ επαφή στην αρχή. Και όντως ο Απόστολος ήταν ο πρώτος προμονητής που αγωνίστηκα στην πρώτη ομάδα που λέμε. Ήταν στον Ονίσιλο και με βοήθησε πάρα πολύ. Πιστεύεσαι ότι θα έφτανε στο σημείο που έφτασε σήμερα? Εγώ μπορώ να πω ότι το πιστεύω. Δηλαδή, αν δεν το πιστεύεις αυτό το όνειρο ή κάτι που κυνηγάς, δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Εγώ, αν ρωτήσετε και τον Απόστολο και άλλους προπονητές, θα σας πούνε ότι από μικρός το πίστευα ότι μπορούσα να φτάσω σε ψηλό επίπεδο. Πού θεωρείς ότι υπερτερείς των υπολείπων και μπόρεσες να συνεχίσεις αυτή την πορεία? Αυτό που είπε ο κύριος Μακρίδης μπορώ να κρατήσω, ότι τεχνικά και αγωνιστικά όλοι μπορεί να έχουν, αλλά είναι το ποδοσφαιρικό θράσος. Χωρίς ποδοσφαιρικό θράσος νομίζω δεν μπορεί να φτάσει σε ψηλά επίπεδο. Η καλύτερη σου στιγμή στην επαγγελματική σου πορεία που κρατάς έτσι πολύ στο μυαλό σου, ποια είναι? Η καλύτερη μου στιγμή θα ήταν αυτή αν έμπαινε τον κόλ στην Παρτιζάν. Το κρατάς αυτή. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε ξανά και με τον κύριο Μακρίδη, να υπενθυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός μας τρέχει. Θα μας πει σε πάρα πολύ λίγο την δική του εμπειρία ο κύριος Μακρίδης για τον Δημήτρη. Ο διαγωνισμός μας λοιπόν τρέχει. Στέλνετε μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης στο όνομα τεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference League που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας στις προπονήσεις και τα παιχνίδια τους, υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Στέλνετε λοιπόν όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε στο 5533. Ο διαγωνισμός θα τρέχει καθόλου την διάρκεια της απόψινής μας εκπομπής, αλλά βεβαίως και στην επόμενη μας εκπομπή. Είναι διάρκειας 2 εβδομάδων αυτός ο διαγωνισμός και ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί στην πρώτη εκπομπή του 2022. Έχουμε ξανά λοιπόν μαζί μας τον κύριο Μακρίδη. Κύριε Μακρίδη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Απολογούμε γιατί λόγω κακοκαιρίας αντιλαμβανόμαστε, έχουμε τον καιρικά φαινόμενα σήμερα. Ναι, για να συντομεύω, έχει έρθει ο προμονητής της Ένωσης για να δει κάποιο έγχρωμο ποδοσφαιριστή στο Θόηλα Κατάμιας. Στο ημίχρονο χάναμε 1-0. Λέω στον Δημήτρη, ετοιμάσου, μπαίνεις μέσα στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ σκεφτικός, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια για να μιλήσω στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, νιώθω κάποιον να με χτυπά στην πλάτη. Γυρίζω πίσω ο Δημήτρης. Του λέω, τι θέλεις? Μου λέει, coach, μην σε βλέπω έτσι. Μην έχεις έννοια, θα πω, θα τους καθαρίσω. Μπαίνει μέσα ο Δημήτρης, 16-17 χρόνια, έβαλε 2 γκολ. Γύρισε το παιχνίδι. Σίγουρα ο προπονητής της Ένωσης είδε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Μετά από
Μια εβδομάδα, 15 μέρες πάλι ήρθες σε παιχνίδι μας με την ΑΠΕΠ. Και έτσι ξεκίνησε το ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Δημήτρη τον Χριστοφή. Πιστεύετε ότι δηλαδή... Μπορώ να μιλώ ώρες για τον Δημήτρη. Πείτε μας και άλλες ιστορίες για τον Δημήτρη. Θέλουμε να μάθουμε. Θα σας πω ακόμα μία. Γιατί τότε είχαμε πολλά προβλήματα οικονομικά. Ήταν 2-3 άτομα που έτρεχαν την ομάδα. Ήταν ο Μακαρίτης, ο πρόεδρος, ο Γιάννης, ο Σούρπης, ο Δημήτρης το θυμάται. Ήταν ο Σταυρής, ο Παρασκευάς, ήταν ο Μάος, ο Σταύρος. Είχαμε κάποια θέματα. Ήμουν Λευκωσία, με παίρνει ο πρόεδρος τηλέφωνο. Μου λέει, έλα, μου είπε ένα ξενοδοχείο εδώ στη Δεκέλια, στη Λάρνακα. Μου λέει, έλα, γιατί θέλουν τον Δημήτρη. Εμείς προσπαθούσαμε να πουλήσουμε τον Δημήτρη, να το δώσουμε, γιατί έπρεπε να βγάλουμε και κάποια χρήματα για την ομάδα, αλλά και ο ίδιος έπρεπε να φύγει, να πετάσει. Και είχαμε συνάντηση με έναν προπονητή, δεν θα πω ποτέ το όνομα, και ένα μάνατζερ. Και λέει στον πρόεδρο, έχω στο καπό του αυτοκινήτου μετρητά. Το λοιπόν, αν θες, πάμε να τα πάρεις και μου δίνεις τον Δημήτρη. Με κοιτάει ο πρόεδρος, του λέω, τι να κάνουμε, ήταν καλή ομάδα. Του ένεψα εγώ ότι προχώρα. Εκείνη τη στιγμή το παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος της Ένωσης. Δεν μας είπε ότι ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης. Λέει, μισό λεπτό, βγήκε έξω. Έκανε 5 λεπτά, μιλούσε, μπαίνει μέσα. Μας λέει όλους, συγγνώμη, αλλά ο Δημήτρης πουλήθηκε. Στην Ένωση. Εντάξει, κάποια περιστατικά που θα θυμάμαι για πάντα, γιατί ο Δημήτρης και λόγω ήθους είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον είχα πάντα πολύ ψηλά και σαν άνθρωπο και πάντα ήταν σημείο αναφοράς για τους ποδοσφαιριστές μου, ειδικά στις εθνικές νέων και ελπίδων. Γιατί ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρώπου που όταν βάζει στόχους τους πετυχαίνει. Και είναι έτσι, μου αρέσει που είναι ταπεινός, πολύ σωστός άνθρωπος, τώρα έχει και οικογένεια, να είναι πάντα καλά. Και του λέω ότι είναι από τους ανθρώπους που μου χάρισαν από τις πιο όμορφες στιγμές στην ποδοσφαιρική μου σταδιοδρομία. Και μόνο για ο Δημήτρης θα κάνω αυτό που έκανα σήμερα. Είναι πολύ... Έχω ένα θέμα με τα μέσα. Αλλά την αγάπη μου και να συνεχίσει να μας χαρίζει συγκινήσεις. Και θα το δω και το Σάββατο στο γήπεδο. Ελπίζουμε να χάσετε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, μην ξεχνούμε ότι και εγώ, ό,τι καριέρα για να κάνω και να τελειώσω, αυτά που μένουν χαραγμένα στο μυαλό σου είναι οι αρχές. Οι αρχές, μπορώ να πω, που ξεκινάς. Αυτά που είπε και ο προπονητής ο Απόστολος Μακρύς που ήταν τότε, δεν σας κρύβω ότι την ώρα που τα έλεγε σηκωνόταν η τρίχα μου, που λέμε στα κυπριακά. Και για τον αείμνηστο, τον Μαγαρίτη, τον πρόεδρο, τον Ίσιλου, τον Γιάννη, τον Ιωάννου. Σε βλέπω τώρα ότι έχεις συγκινηθεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Μακρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ, Δημήτρη, που να σε πάντα καλά. Ευχαριστούμε, να σε καλά. Καταπήγεται και το Σάββατο. Λοιπόν, Δημήτρη, εσύ από τα υπόλοιπα αθλήματα, πώς θα πας με τα υπόλοιπα αθλήματα? Όχι, είμαι πολύ καλός. Παρακολουθείς? Ναι, ναι. Και λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, ήμουν αθλητής σε όλα τα σπορτ, μπορώ να πω. Τέλεια. Πάμε να δούμε τι κάνει η ομάδα μας και στα υπόλοιπα αθλήματα και επιστρέφουμε. 2-2 για τις καλαθοσφαιρικές ομάδες της ανόρθωσης αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, αμφότερες οι ομάδες ανδρών και γυναικών πήραν τα ροζ φύλλα αγώνα. Η ανόρθωση έφυγε με το διπλό από το Παραλίμνη, επικρατώντας με 77-75 της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου για την 10η αγωνιστική της Basket Link. MVP του αγώνα ο Γρηγόρης Παντούρης που πέτυχε 19 πόντους και 7 rebound. Η ομάδα μας ήταν καταιγιστική στο πρώτο δεκάλεπτο, εκεί που έκτισε μια διαφορά 15 πόντων, την οποία υπεράσπισαν και οι Βυσσινοί πάλεψαν για την ανατροπή.
Μάλωρη και Μάρκου πρόσθεσαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα για να έρθει το μεγάλο διπλό. Με αυτή την νίκη, η Ανόρθωση ανέβηκε στην 6η θέση του πίνακα με 5 νίκες και 5 ήττες και 15 βαθμούς. Όσο για τις γυναίκες μας, η ομάδα του Άριστου Αρίστου κατέβαλε την αξιόμαχη αναγέννηση Κερμασόγειας με 64-59, έχοντας και πάλι σε καλή ημέρα την Διάνα Ντέλβα, που πέτυχε 24 πόντους ενώ πήρε και 17 rebound. Την ακολούθησαν επιθετικά η Μαρία Κωνσταντίνου και η Τιντζάνα Ράτσα, που πέτυχαν από 10 πόντους, βοηθώντας σε μεγάλο βαθμό για να κρατηθεί μόνη πρώτη Ανόρθωση με την ένατη νίκη σε 10 αγώνες. Στο φούτσαλ και την 11η αγωνιστική, κυρία δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από τον αγώνα εκτός έδρας με την Ομόνια. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-0 χάρη στα γκολ των Τάχα Ελκέμπε, Ιωάννου και Ανδρέα Σάβα, και μοιραία η ομάδα μας παρέμεινε στην προτελευταία θέση του πίνακα. Στη γυναικεία πετόσφαιρα, η Ανόρθωση παίζει αυτή την ώρα στον τέρπι της έναντις αγωνιστικής των Απόλλωνα στο Σωτήριον, με την κυρία να διεκδικεί επάνωδο στις νίκες έπειτα από την ήττα της περασμένης αγωνιστικής από την Ολυμπιάδα. Τέλος, το handball Σαμπιάνκο Ανόρθωση ολοκλήρωσε αίτητη την πρώτη φάση πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ζαραβίνα έκανε το 9-9 επικρατώντας εύκολα εκτός έδρας του Θόη Αυγόρου με 34-12, έχοντας ως κορυφαίους τους Μωραΐτη, Χρήστο Λάσκο και Κωνσταντίνο Μιχαήλ, που πέτυχαν από 5 γκολ. Όσον αφορά στην ανδρική μας ομάδα πετόσφαιρας, η οποία φιλοξενήθηκε χτες βράδυ στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία από την Ομόνια στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε χθες την 8η αγωνιστική, να πούμε ότι το σκορ τελείωσε 3-1. Δημήτρη, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Ήθελα έτσι ένα τελικό σχόλιο, αν θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι από το τελευταίο παιχνίδι δείξαμε και πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε μια αντεπίθεση για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος που έχουμε στο πρωτάθλημα και θα επικεντρωθούμε στον άλλο μας στόχο, που είναι και το κύπελλο. Και το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι να παραμείνουν δίπλα μας μέχρι το τέλος και πιστεύω θα φτάσουμε όλοι εκεί που περιμένουν. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σου. Σου εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία από εδώ και στο εξής. Καλό σου βράδυ, καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσω για τελευταία φορά πρωτού κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή ότι ο διαγωνισμός τρέχει. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη Ανόρθωση στο όνομα τεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference League που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας στις προπονήσεις και τα παιχνίδια τους, υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Στέλνετε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε για περισσότερες πιθανότητες να είστε ο μεγάλος τυχερός ή μεγάλη τυχερή. Και θα τρέχει και στην επόμενη μας εκπομπή αυτός ο διαγωνισμός και ο νικητής θα ανακοινωθεί στην πρώτη εκπομπή του 2022. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Λοιπόν, κρατήσατε συντροφιά για ακόμα μια βραδιά στην εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 9 το βράδυ. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.